Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Ανδρέας Αβραάμ χτελεί το φάουλ με δύναμη. Ο Μολ κάλυψε την εστία του, η μπάρα πέρασε πάνω από την οριζόντια δοκό. Ο Μολ ανεβαίνει και βλέπει την μπάρα να φεύγει λίγο πάνω από το δοκάρι. Αγκύρε απευθείας εκτελεί πάνω από την εστία του Βοζίνια. Αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια και αξιόλογη φάση. Αναβλέπουμε την εκτέλεση από τον Αγκύρε. Πέρασε την μπάρα πάνω από το τείχος, παρά το γεγονός ότι, όπως θα δείτε εδώ, ανεβαίνουν οι παίκτες του τείχους. Έφυγε πάνω από την εστία του Βοζίνια. Ο Ενσούε ανεβαίνει και πάλι, ούτε πως είναι στόπερ. Δίνοντας την πάσα στον Παπουλή που προλαβαίνει, περνάει την μπάρα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Νικολάου, στο μαρκάρισμα που ακολούθησε. Εδώ ξαναβλέπουμε τον Παπουλή να περνάει την μπάλα. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Δίπλα κερδίζει ο Ντέντιτς και περνάει πάσα για τον Πέδρο. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Το γύρισμα. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Νταβόρ, ο οποίος αντιλήφθηκε την ενέργεια του Πέδρο να δώσει σιρτή πάσα, κινήθηκε προς την μπάλα και έτσι η προϋπόθεση δεν έγινε ευκαιρία. Εδώ ξανά, είναι η προηγούμενη φάση με το φάουλ από τον Αβραάμ. Ασκεί πίεση στον Πέδρο, με τα χέρια το βλέπετε. Μένουν ψηλά όπως βλέπετε οι παίκτες της ΑΕΛ για να πιέσουν. Ο ΜΑΕ έκανε άμυνα στον Ενσούε, κέρδισε την μπάλα και βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Χουράδο. Έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει, αποκρούει ο Μολ. Ουσιαστικά και η προηγούμενη φάση εδώ της ΑΕΛ με τον Χουράδο να κάνει το σούτ και τον Μολ να αποκρούει. Πολύ καλή η Ιωνή. Παπουλής. Ο Γιαννιώτας δεν είναι σε θέση offside και μπαίνει στην περιοχή και έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Θα στείλει την μπάλα έξω. Δείτε εδώ τον Γιαννιώτα να φεύγει μόνος απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, να πλασάρει στην δεξιά γωνία του Βοζίνια, αλλά να μην βρίσκει στόχο. Φεύγει από καθαρή θέση ο Γιαννιώτας και σωστά αφήνεται να ολοκληρώσει την προσπάθειά του στη μεγάλη ευκαιρία του Απόλλωνα. Σε ακούμε, Ανδρέα. Αβραάμ έστειλε τη σέντρα στην περιοχή. Ο Μολ άπλωσε το πόδι ο Ράσο, αλλά ήταν λίγο μακριά του η μπάλα. Εδώ δείτε τον Αβραάμ βλέποντας την κίνηση του συμπαίκτη του. Αβραάμ. Αμέσως ο Αγκάνοβιτς. Έγινε η κεφαλιά και έχουμε νέο κόρνερ. Ζητούν χέρι. Στην κεφαλιά που έγινε, ο Σακέτ ήταν ο παίκτης που ήταν κοντά στον Μεντοϊεβίτς. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε εδώ. Ντένιτς. Παλιά για τον Πέδρο που φεύγει στην πλάτη των αμυντικών. Απέναντι κινούνται δύο συμπαίκτες του. Θα στείλει την σέντρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Γιαννιώτα. Όχι, γιατί ο Νταβόρ ήταν εκεί και την απομάκρυνε. Εδώ ξανά η τελευταία οργανωμένη επίθεση, αντεπίθεση μάλλον, του Απόλλωνα με το γύρισμα από τον Πέδρο. Πέρασε η μπάλα, ο Χουράδο είναι μόνο στην περιοχή. Θα κάνει το σούτο Μολ. Θα αποκρούσει και με δεύτερη προσπάθεια θα πιάσει και την μπάλα. Εδώ από πλάγι on out. Ολιγορία στην άμυνα του Απόλλωνα. Θα κάνει το σούτο Χουράδο. Απλώνει το αριστερό πόδι. Δείτε πώς αποκρούει ο Μολ. Πέδρο. Ντένιτς. Πάσα είναι πάρα πολύ καλή για τον Ενσούε. Τρέχει ο Ράσο να τον κλείσει. Έπεσε ο Ράσο, πέρασε ο Ενσούε. Και έστειλε την παλιά απέναντι ο Βοζίνη, αποκρούει ο Αγκύρε, θα κάνει το σουτ πάνω στον Κυριάκου. Ζητούν πέναλτι τώρα οι παίκτες του Απόλλωνα. Κόρνερ έχει σφυρίξει ο διαιτής, εμείς ξαναβλέπουμε την φάση. Ντένιτς. Ο Γιαννιώτας ζήτησε μπάλα. Ο Ράσο απέκρουσε, ο Αβραάμ στη συνέχεια μαζί με τον Παπουλή, ο Ντένιτς. Φάουλ από τον Αβραάμ. Και έκανε φάουλ ο Αβραάμ και μάλιστα Παπουλής. Ο Μπένσο μαζί με τον Γιαννιώτα. Θα δώσει την μπάλα, αφήνει το πλεονέκτημα, αλλά έρχεται να τιμωρήσει στη συνέχεια και να σφυρίξει το φάουλ με κίτρινη κάρτα τον Μεντόεβιτς. Εδώ ξανά. Πάει με δύναμη όντως από πίσω και κάνει το φάουλ ο Μεντόεβιτς. Και σωστά τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Φεύγουν γρήγορα 3-4 παίκτες της ΑΕΛ για να βγάλουν κόντρα επίθεση με τον Αβραάμ και τον Γιαννιώτα να τον βάζει κάτω. Και αμέσως εδώ ξαναβλέπουμε την φάση με το φάουλ από πίσω στον Αβραάμ. Ξεκάθαρη πρόθεση του Γιαννιώτα να τον ρίξει κάτω. Εδώ το βλέπουμε ξανά.
Βγήκε η κίτρινη κάρτα από τον Νικολάου. Στη συνέχεια ο Αγκάνοβιτς ζήτησε τον λόγο από τον Γιαννιώτα. Κίτρινη στον Γιαννιώτα, κίτρινη και στον Αγκάνοβιτς, γιατί ζήτησε τον λόγο στη συνέχεια από τον Γιαννιώτα. Εδώ υπάρχει φάουλ και το έχει κάνει ο Σακέτης. Και εδώ, όπως βλέπετε, έγινε φάουλ από τον Σακέτη. Αβραάμ. Σκόθηκε το σημείο απέναντι, offside δόθηκε. Και βλέπουμε όντως τον Ανδρέα τον Αβραάμ να είναι λίγο πιο μπροστά. Πέδρο. Αβραάμ και πάλι. Νέα σέντρα στην περιοχή, ο Χουράδο την κεφαλιά. Υπάρχει offside, σήκωσε ο βοηθός απέναντι, ο πρώτος βοηθός. Εδώ βλέπουμε ότι είναι καλυμμένος ο παίκτης της ΑΕΛ από τον Σελίμο, από τον Ενσούε. Αβραάμ. Θα πάρει το φαούλ από τον Τένιτς. Περνάει μπάλα και κάνει φαούλ στην... Εκτελέσε ο Αγκάνοβιτς κατευθείαν στον... Να δούμε και τους παίκτες. Όντως ένας εκ των δύο. Ο Χουράδο που διεκδικούν την μπάλα κινήθηκε λίγο πιο μπροστά. Αγκάνοβιτς πέρασε πάρα πολύ ωραία για τον Μαέ στην περιοχή του Απόλλωνα. Το γύρισμα, ο Χουράδο, το σουτ κοντράρι, μπάλα, ο Μαέ στον Μολ. Μπαίνει στη φάση ο Αβραάμ, αποκρούει ο Μολ. Από πλάγιον out δείτε τον Μαέ να κερδίζει την μπάλα. Από το τακουνάκι του Αγκάνοβιτς, το σουτ από τον Χουράδο. Στην συνέχεια ο Μαέ. Ο Μολ ήταν και πάλι σταθερός. Πάμε έτσι για το πρώτο σχόλιο από τους πάγκους στον Ανδρέα Οδυσσέως, εδώ γίνεται φάουλ. Με τον έντονο τρόπο που πάντα. Μπέντσο. Το φάουλ είναι υπέρ του Απόλλωνα. Κρατάει η κίτρινη. Έχει βγάλει την κίτρινη καρτά για να την δείξει στον Καστανιάγα. Γι' αυτό το φάουλ από πίσω στον... Έγινε η παλιά στην περιοχή για τον Μαέ που έκανε την κεφαλιά ψαράκι αλλά δεν ευστόχησε. Ο Αγκάνοβιτς και αυτό σε πολύ καλή βραδιά απόψε. Σημαδεύει σωστά. Ο Μαέ πάει στην πορεία της μπάλας, κάνει την κεφαλιά αλλά είναι πολύ άστοχος. Προλαβαίνει ο Αγκύρε. Παπουλής. Κοντράρι μπάλα, out. Εδώ ξανά η πάσα που δίνεται είναι οριακά μπροστά, θα έλεγα, ο παίκτης του Απόλλωνα. Κάποια εκατοστά, έτσι όπως φαίνεται από την κάμερα μας που βρίσκεται στην ευθεία. Πέδρο θα προτιμήσει την σέντρα. Ο Κυριάκου και πάλι απομακρύνει. Εδώ ξανά. Πήγε με δύναμη στον παίκτη της ΑΕΛ. Ο Μπαέ φεύγει από κανονική θέση, έχει μόνο τον Σάλαϊ μπροστά του, πλησιάζει στην περιοχή του Απόλλωνα, μπαίνει μέσα τώρα, έκοψε την μπάλα, έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΛ στο 66ο λεπτό. Δείτε από πού ξεκινά ο Μπαέ. Αποφεύγει τον Σάλαϊ, αποφεύγει και τον Σακέτη και στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Από εκεί που ερχόταν, δυσκολεύοντας την προσπάθεια του Μολ, ήταν αδύνατο να αποκρούσει. Η ΑΕΛ παίρνει λοιπόν το προβάδισμα με αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Μαέ. Λέγαμε και πριν πόσο έχει ανεβάσει την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρασε την πάσα για τον Αγκύρε και πάλι ο Παπουλής είναι ήδη στην περιοχή της ΑΕΛ. Έδωσε την πάσα, το σούτ, η απόκρουση από τον Βοζίνια. Δείτε πώς αρχίζει η φάση με την πάσα του Παπουλή. Ο Αγκύρε θα το επιστρέψει. Ψύχρεμα θα δώσει στον Φλωρεντίν Ματέι το δυνατό σου. Εμείς ξαναβλέπουμε το φάουλ του Σάλαϊ. Και αυτός είχε πάρα πολύ καλή παρουσία σήμερα. Ο Φακούντο απομάκρυνε αλλά λαθασμένα. Μεντόγεβιτς. Πέρασε ο Μεντόγεβιτς. Έπεσε κάτω. Εξικός το σημαίακι ο βοηθός. Έχει δώσει πέναλτι ο Νικολάου. Να δούμε. Παίρνει τη φάση πάνω του Νικολάου. Πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ. Εδώ ξανά να δούμε. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται έτσι κι αλλιώς το πρόσωπο της αναμέτρησης. 2-0 με το δεύτερο γκολ του Μαέ.
τρομερή λοιπόν ο Μολ. Η ΑΕΛ πια είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια μεγάλη νίκη. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεση από τον ΜΑΕ ψύχρεμα. Από τη μια πλευρά ο Μολ, από την άλλη η μπάλα. Το τρίτο γκολ του επιθετικού της ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα. Παπουλής. Στο χέρι του Κυριάκου πήγε η μπάλα. Φάουλ υπέρ του Απόλλωνα. Απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών. Η εκτέλεση ο Βοζίνια. Ο Παπουλής από κοντά θα χάσει μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει στο 94ο λεπτό. Για να δούμε την εκτέλεση. Ο Παπουλής φεύγει εντωμεταξύ από θέση offside. Σηκώθηκε το σημαίακι απέναντι ο βοηθός. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες. Κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.